Μουσείο πραγματικά είναι μοναδικό. Είναι αναγνωρισμένο ήδη από το 2008 ως Ολυμπιακό Μουσείο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ιδρύθηκε το 2001, το 2004 μετεγκαταστάθηκε σε αυτούς τους χώρους που βρισκόμαστε, που μας φιλοξενούν σήμερα. Και 4 χρόνια μετά η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά από φυσικά παρότρινση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναγνώρισε το έργο μας αναφορικά με την συμβολή μας στη διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους και στην την Ολυμπιακή μας Συλλογή στην πραγματικότητα, δηλαδή όλο αυτό το έργο που αφορά στην καταγραφή, διάσωση της Ολυμπιακής μας ιστορίας. Αναγνωρίζεται λοιπόν αυτό το έργο, μας αναγνώρισαν ως Ολυμπιακό Μουσείο και σε αυτή τη φάση που μιλάμε είμαστε και πραγματικά μοναδικό στην Ελλάδα. Τώρα θα πάρουμε τα 3 μετάλλια του Ολυμπιακού Μουσείου, που είναι, πείτε μου, το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά θα τα πάρετε για την τάξη σας. Είμαστε ένα μουσείο το οποίο θέλουμε να είναι κοντά στους νέους, με κύριο εκπαιδευτικό ρόλο, προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας και φυσικά το κλασικό μουσιακό στόχο, δηλαδή να καταγράφουμε, να διασώζουμε, να συντηρούμε, να αναδεικνύουμε την Ολυμπιακή μας ιστορία. Εκατοντάδες τα αντικείμενα που φιλοξενούνται εδώ στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης κρύβουν πίσω τους προσωπικές ιστορίες αθλητών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως αυτός ο αρκούδος, που είναι το γούρι της Βούλας Πατουλίδου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη Βαρκελόνη το 1992. Ακούγοντας ιστορίες προσωπικές όπως από Ολυμπιονίκη, την οποία περνούσαν οι γονείς από παιδική χαρά στα 4 της χρόνια και δεν τη σταματούσαν γιατί έπρεπε να πάει στην προπόνηση. Είναι ιστορίες οι οποίες πραγματικά σε συγκινούν και βλέπεις όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν γίνει. Δηλαδή, μία ζωή την έχουν αφιερώσει σε ένα ιδεώδες και αυτό πραγματικά προσπαθούμε να το περάσουμε και στα παιδιά μαζί φυσικά με άλλες αξίες όπως τον αθλητισμό στην καθημερινότητα, νους, υγιή, σωματική και όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας πρεσβεύουν και είμαστε εμείς η κοινωνία. Ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούμε εμείς μέσα από το ρόλο μας, τον ειδικό μας ρόλο ως εκπρόσωποι και της Ελλάδας, αυτό και στο δίκτυο και εν γέννη στην παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια, είναι να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και ενός άλλου πολύ ελληνικού κομματιού, το οποίο δεν έχει δοθεί όπως πιθανά θα έπρεπε. Είναι η συμβολή πραγματικά της Ελλάδας στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεσή μας έχει πολύ πλούσια συλλογή, η οποία αναφέρεται στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Φυσικά παρουσιάζονται στο μουσείο και οι αρχαίοι αγώνες, όσο και οι παρολυμπιακοί. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής μας και της έκθεσης είναι αφιερωμένο στους σύγχρονους. Και ξεκινάμε πραγματικά από τις αρχές που γίνονται οι ζυμώσεις και η ιδέα για την αναβίωση αρχίζει να αναπτύσσεται. Οι αθλητές, είτε πριν είτε μετά, αισθάνονται το Ολυμπιακό Μουσείο σπίτι τους.